Να τα καλά. Καλό μεσημέρι. Τα μαθητούδια εδώ στη θέση μας, γιατί είναι τέτοια η στήλη που πρέπει λίγο να κάνουμε κι εμείς την αναδρομή μας. Καλά, εγώ όχι κάποια μεγάλη, αλλά. Αναπολούμε κάθε φορά που έχουμε αυτόν τον άνθρωπο κοντά μας και τον φροντιστηριακό όμιλο που καμισά. Αναπολούμε εκείνα τα ωραία τα χρόνια των θρανίων, της αίθουσας, του δασκάλου. Ωραία ήταν. Φανταστικά. Βέβαια, χάρη στο συμβουλευτικό χαρακτήρα του φροντιστηρίου που καμισά, έχουμε αρχίσει και παίρνει στροφές στο μυαλό μας και λέμε μήπως να ξαναδώσουμε. Να εξελιχθούμε κι άλλο. Όχι, είναι μια καλή σκέψη αυτή. Μάθαμε την προηγούμενη φορά πώς πρέπει να διαβάζουμε, πώς πρέπει να κάνουμε σημειώσεις, πώς να προγραμματιζόμαστε γενικότερα για να έρθει επιτυχία. Θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ συγκεκριμένα. Και να ξέρουμε και τι θέλουμε. Ή αν δεν ξέρουμε, να το βρούμε. Κύριε Μαυράκη, καλώς ήρθατε. Τι κάνατε, παιδιά. Είμαστε καλά, είμαστε έτοιμοι εδώ. Τώρα να πάρουμε το μολυβάκι μας να σημειώσουμε. Ναι. Είναι απολύτως αληθινό πάντως αυτό και πρέπει να το επιβεβαιώσει και εγώ στους τηλεθεατές ότι εδώ καθόμαστε τα 2-3 λεπτά και η συζήτηση είναι σπουδές, τι γίνεται, τι σπουδάσαμε, τι θα θέλαμε. Πώς να πάμε παρακάτω. Με ακαδημαϊκή καριέρα ολότελα. Και έχουμε μια επαφή έτσι στενή, θα λέγαμε. Μια χαρά είμαστε. Όπως κάθε Δευτέρα είμαστε και σήμερα εδώ. Να πούμε λίγα ακόμα για τη μελέτη και τον τρόπο και τεχνικές. Και τα νέα να αφορούν την εκδήλωση, γιατί μου δώσετε κι εσείς νέα, οπότε δίνω κι εγώ. Και έτσι πάει, λησμερίς είναι αυτό. Θα το πούμε αυτό. 8 Απριλίου, περιμένουμε πώς σε πώς. Αυτή είναι η πρώτη κουβέντα που θέλω να κάνουμε και με την ευκαιρία να πούμε ότι είναι η 22η χρονιά, είναι θεσμός πλέον για το Ηράκλειο. Πολλοί κόσμος το περιμένει, δηλαδή δεν προλαβαίνει να κινηθεί κάτι στο διαδίκτυο. Αμέσως υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται να είναι, υπάρχει κόσμος που χάρηκε ιδιαιτέρως γιατί μετά από 4 χρόνια επιστρέφει και ο Σπύρος ο Μιχαλούρης από την Οριέντου, νομίζω από τους κορυφαίους εισηγητές επαγγελματικού προσανατολισμού. Σπουδαίος, με ένα θεωρώ πολύ σημαντικό επικοινωνιακό χάρισμα έτσι, με τους εφήβους. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μέσα στην εκδήλωση που έχει να κάνει με επαγγελματίες. Στρώνουμε τραπέζια, να το πούμε έτσι ελληνικά, workshops, όπου οι μαθητές ήδη θα μπορέσουν να καθίσουν και να μιλήσουν μαζί τους. Αυτή είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για τα παιδιά αυτών των ηλικιών, να μάθουν πράγματα για επαγγέλματα που φαντάζονται πράγματα, αλλά που δεν έχουν καθαρή εικόνα. Και όντως είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι σε τέτοιου είδους συγκεντρώσεις, συναθρήσεις. Και ή θα πιστούν περισσότερο ή θα αποθαρρυνθούν, γιατί καμιά φορά το να κοιτάς εκ των έσω κάποια επαγγέλματα και από ανθρώπους οι οποίοι το γνωρίζουν καλά ή το έχουν δουλέψει, συναντάς πράγματα, διαφορετική. Η εικόνα είναι όντως διαφορετική. Και πραγματικά τα παιδιά το έχουν ανάγκη, γιατί δεν έχουν την πληροφόρηση, είναι στη δική τους επιβική πραγματικότητα, οπότε τους δίνεται αυτή η καταπληκτική ευκαιρία. Και την επόμενη μέρα στις 9 του μήνα δίνουμε την ευκαιρία, όπως κάθε φορά όταν κάνουμε τέτοιου είδους εξωστρέφειες και εκδηλώσεις, σε μαθητές πρώτης λυκείου της πόλης του Ηρακλείου να δηλώσουν συμμετοχή και να κάνουν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού της Νόησης Πλάς. Εξαιρετικό. Αυτό. Τα βρίσκει όλα. Αυτό είναι ένα σπουδαίο εργαλείο, όντως. Το δοκιμάστε κι εσείς. Ένα σπουδαίο εργαλείο δουλειάς για μας. Είναι σημαντικό γιατί, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, αυτή είναι μια υπόθεση που αφορά τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Την κάθε προσωπικότητα ξεχωριστά. Αυτά είναι ψυχομετρικά εργαλεία. Είναι προσωπική υπόθεση. Εντελώς προσωπική υπόθεση. Έτσι θέλουμε να το βλέπουμε και αυτά είναι τα μηνύματα που στέλνουμε και στους υποψήφιους και στις οικογένειές τους. Ότι έχουμε πλέον τον τρόπο να βρούμε ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δεξιότητες, ικανότητες του μαθητή και πού θα τέριαζε εν τέλει να βρεθεί, να σπουδάσει και να ασκήσει ένα επάγγελμα. Με πολύ μεγάλη επιτυχία, ως φροντιστήρια που καμισά Ηρακλείου λειτουργεί πλέον ένα πιστοποιημένο κέντρο προσανατολισμού με συναδέλφους που έχουν την πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Δίνουμε αυτή τη δυνατότητα σε μαθητές που δεν είναι μαθητές του φροντιστήριου, αρκεί να είναι μαθητές της πόλης του Ηρακλείου, να δηλώσουν συμμετοχή, να περάσουν το τεστ και να ακολουθήσουν μια πολύ σπουδαία, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντική επαγγελματική, μια συμβουλευτική. Να μιλήσουμε για τα αποτελέσματα και να πούμε από εκεί και πέρα ό,τι χρήσιμο έχουμε να πούμε στους μαθητές και τις οικογένειές τους. Λοιπόν, και θα έχουμε και χαρά γιατί θα είστε κι εσείς, εγώ δημόσια τώρα, θέλω να ευχαριστήσω. Δώσατε την είδηση τώρα. Να δώσουν την είδηση να τα πούμε. Γιατί όντως υπάρχουν παιδιά που μαγεύονται από τον κόσμο των μέσων ενημέρωσης και ήταν σκέψη μας να μπορέσουμε να τους δώσουμε την ευκαιρία να έρθουν κοντά με ανθρώπους της τηλεόρασης. Οπότε ευχαριστώ δημοσίως που θα είστε εκεί. Χαρά μας. Μεγάλη παρέα. Και θα κουβεντιάσουμε με τα παιδιά. Να πείσουμε όσο το δυνατό περισσότερα παιδιά να ασχοληθούν με αυτό το μαγικό κόσμο, όχι μόνο της τηλεόρασης, έτσι, και τον καθαρό κόσμο.
τον πολιτισμένο κόσμο της τηλεόρασης, δημοσιογραφίας, έτσι, του ραδιοφώνου κτλ. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ραντεβού τότε λοιπόν. Ναι, θα είμαστε εκεί. Θα βρίσκουμε και ευκαιρίες να μιλάμε. Εκεί κάτω δεξιά στην οθόνη υπάρχει εκείνο το QR, μέσα από το οποίο εύκολα οποιοδήποτε τηλεθεατής μπορεί να δηλώσει τη συμμετοχή του παιδιού του ή ο ίδιος ο μαθητής για τον τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Λοιπόν, σήμερα θα συμπληρώσουμε λίγο στην ενότητά μας κάποια πράγματα ακόμα που αφορούν την αποδοτική μελέτη, δηλαδή τον τρόπο μελέτης, πώς μπορεί να γίνει αποτελεσματικός. Εγώ να θυμίσω ότι την περασμένη φορά μιλήσαμε για τους μαθησιακούς τύπους, κρατούσαμε το τεστάκι της Χριστιανάς και λέγαμε τι σημαίνει κινεσθητικό στοιχείο, τι σημαίνει κοινωνικό, τι σημαίνει οπτικό-ακουστικό. Χοντρικά όμως μπορεί κανείς να δώσει συμβουλές πώς το διάβασμα από πολύ μικρή ηλικία μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Είπαμε αρκετά πράγματα, τα συνοψίσαμε και εδώ με έναν τρόπο να μπορέσουμε να τα δούμε με απλά λόγια. Και πάμε να δούμε λοιπόν στην ουσία, όταν ξεκινάει το διάβασμα, τι είναι το πρώτο που πρέπει να συμβεί. Παρακαλώ, κυρίες μου, κύριοι. Το κινητό τηλέφωνο να μην βρίσκεται στο γραφείο όσο μελετάμε. Μακριά να είναι. Τέλος. Μακριά να βρίσκεται. Ξέρετε πόσο απλό και πόσες φορές το έχουν πει οι μαμάδες στα παιδιά τους, έτσι. Και πόσο δύσκολο είναι να συμβεί στην πραγματικότητα. Γιατί σε αυτές τις ηλικίες η σχέση είναι, τι να πω, τόσο στενή, είναι πρόκτωση του χεριού, πώς να τον περιγράψει κανείς, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είμαστε απολύτως βέβαιοι όμως ότι όσο βρίσκεται στον ίδιο χώρο πάνω στο γραφείο, δεν μπορεί να φτάσει ένας μαθητής το μέγιστο των δυνατοτήτων του, της αποδοτικότητάς του. Είναι απολύτως βέβαιο. Το λέμε γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο ένας έφηβος να πει: μα εγώ δεν θα του δίνω σημασία, μα εγώ δεν θα το σηκώνω, μα εγώ δεν θα απαντήσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και γι' αυτό είμαστε κάθετοι και κατηγορηματικοί. Όμως, επειδή συγχρόνως πρέπει να πούμε ότι δεν αποχωρίζεται το κινητό για πολλές ώρες, δεν είναι αυτή η πρότασή μας. Θυμηθείτε ότι όταν μιλάμε για μελέτη και πρόταση και διάβασμα στο γραφείο, αναφερόμαστε σε μελέτη η οποία έχει συχνά παύσεις και διαλύματα. Είμαστε υπέρ της πρότασης του να γίνεται ένα focus διάβασμα που έχει παύσεις, είναι αναγκαίες οι παύσεις, είναι αναγκαία τα διαλύματα. Θα επανέλθουμε και την επόμενη φορά. Οπότε δεν μιλάμε και για ένα τρομερό αποχωρισμό, έτσι. Περιγράφουμε κάτι όμως που δεν γίνεται να είναι παρόν εκεί δίπλα στα χεράκια τους και στα βιβλία τους το κινητό τηλέφωνο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν έχουμε διαβάσματα, ξαναλέω, αφορά όλες τις ηλικίες και ξεκινάμε να κουβεντιάσουμε και ακόμη και από τα παιδιά του δημοτικού που πολύ συχνά η μαμά κακώς βρίσκεται δίπλα εκεί, να καθοδηγεί, να ελέγχει, να παρεμβαίνει απολύτως με έναν τρόπο. Τέλος πάντων, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι τα διαβάσματα καλό είναι να ξεκινάνε από αυτά που ο ίδιος ο μαθητής αισθάνεται ότι είναι τα δύσκολα και να μην τα αφήνει στο τέλος, γιατί συνήθως εκεί στο τέλος παραμελούνται και παραμερίζονται και μένουν, ας πούμε, χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα. Πρέπει να πούμε πώς αξίζει να κάνει κάποιος μια προεπισκόπηση, δηλαδή ξεκινάει το διάβασμα, αλλά ναι, είναι σπουδαίο να κοιτάξει κανείς τους τίτλους, να κοιτάξει επικεφαλίδες, να δει τα σημειώματα, να δει τα διαγράμματα. Είναι όλα αυτά που λέμε ότι μπορεί μια εικόνα πραγματικά να ισοδυναμεί με ολόκληρο το κεφάλαιο και χίλιες λέξεις ή μια ωραία έξυπνη παρατήρηση, μια διαγράμμιση να λέει πάρα πολλά πράγματα. Το άλλο, λέμε, διαβάζουμε, ναι, το δάχτυλό μας εκεί να δείχνει το μολύφι μας, να οδηγεί τα μάτια μας, είναι αυτό το οπτικό στοιχείο που βοηθάει, που λέγαμε και την άλλη φορά, και σε μια σωστή απόσταση, να μην κουράζει τα μάτια. Πολύ συχνά λέμε και στις μικρές ηλικίες ότι χρειάζεται και ένας έλεγχος από οφθαλμίατρο, γιατί όντως μπορεί να κουράζει πάρα πολύ. Έτσι, να εξαντλήσει. Στις μικρές ηλικίες δεν το εύκολα, ένα παιδί δεν μπορεί εύκολα να κατανοήσει τι συμβαίνει. Και είδαμε και σε απόσταση, δεν είναι το οδηγία και σε τι απόσταση πρέπει να διαβάζουμε, δηλαδή 25-30 εκατοστά. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει μια. Πώς να επαφή, πω, σωστή, στενή επαφή. Σωστή οπτική επαφή. Έτσι, και ένα έλεγχος. Τώρα, διαβάζουμε ένα κείμενο δεν σημαίνει ότι κάνουμε μόνο ανάγνωση. Πρέπει να διαβάζουμε και να σκεφτόμαστε συγχρόνως, πρέπει να υπογραμμίζουμε, να κάνουμε τη σημειοσούλη μας στο πλάι που λέγαμε και την άλλη φορά, να κάνουμε μνημονικούς χάρτες, να κάνουμε πλάνα. Αυτές είναι γενικές οδηγίες που σίγουρα είναι χρήσιμες για όλους. Από την άλλη, λέγαμε προχθές πόσο σπουδαίο είναι να μπορούμε να κάνουμε ένα τεστ μαθησιακών τύπων που χρησιμοποιούμε εμείς και να μπορέσουμε να εξατομικεύσουμε αυτά τα εργαλεία. Πόσο καθένας μπορεί να κάνει πιο παραγωγικό το διάβασμά του. Για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι άλλη οδηγία. Αυτό επίσης είναι ένα υλικό που το χρησιμοποιούμε όταν κάνουμε σεμινάρια. Πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι το διάβασμα στα θεωρητικά μαθήματα και πόσο διαφορετικό στα θετικά. Στα θεωρητικά, μεγάλη απόσταση. Καμία σχέση. Πάντως στα θεωρητικά, επειδή συνήθως μιλάμε για απομνημόνευση, λέμε ότι πρώτα πρέπει να καταλάβουμε μια στήρα απομνημόνευση δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, δεν μένει στην ουσία μετά, στο μυαλό μας.
Να διαβάσουμε κομμάτι-κομμάτι, παράγραφο-παράγραφο, ότι προφανώς για να πας παρακάτω πρέπει να έχεις κατανόηση το προηγούμενο και να υπογραμμίσουμε. Ενώ, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο στα θεωρητικά, αν πρέπει να πάμε στα θετικά. Ναι. Στο πλάι τις σημειωσούλες μας, νοητικούς χάρτες και επαναλήψεις. Αυτά ισχύουν στα θεωρητικά γιατί μιλάμε για την απομνημόνευση. Ενώ στα θετικά υπάρχει, παιδιά, ένα τελετουργικό. Χριστιανά, παρακαλώ. Μας είναι. Ναι. Καμία σχέση. Έτσι. Να μας γιατί εμείς τη θεωρητική λειτουργούμε αλλιώς. Εδώ λοιπόν λέμε. Θα σας πω. Θέλουμε να μας επιβεβαιώσει. Βεβαίως. Πρώτα ξεκινάνε από τη θεωρία. Πάντα. Βεβαίως. Πάμε να λύνουμε τις λυμμένες ασκήσεις, αυτές που έλυσε χθες ο δάσκαλος και που είχα καταλάβει εχθές όταν έφευγα από την τάξη. Mm-hmm. Μετά να κάνω ασκήσεις εφαρμογής, να δοκιμάσω στο τέλος να κάνω καινούργιες ασκήσεις, να αποπειραθώ σε κάτι καινούργιο. Ξεκινάω λοιπόν από τη θεωρία, από τα εύκολα, τα λυμμένα και μετά πάω στα καινούργια. Αυτό. Και επίσης πολύ σοβαρή παρατήρηση ότι πρέπει να λύσουμε ξανά άμεσα τα πρώτα 24 ώρα στο σπίτι αυτά που έλυσα και κάναμε στην τάξη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μάθει κανείς μαθηματικά ψυχοχημία παρά μόνο αυτός. Αυτή είναι η τυπική διαδικασία και είναι αποδεδειγμένο ότι αυτός είναι ο τρόπος. Είναι πιο πρακτικά λοιπόν, τα πράγματα εδώ. Πολύ πρακτικά. Mm. Και εδώ έχω δύο σημειώσεις πώς επιμένουμε να μιλάμε για τεχνικές απομνημόνευσης, πόσο πολύ βοηθάει να κάνεις σχηματάκια όπως εδώ μια χαρτογράφηση, τα φυσικά μεγέθη πώς χωρίζονται με βελάκια, με κουτάκια, εξυπηρετεί πάρα πολύ στο να αποτυπωθεί στο μυαλό ένα σχήμα και ένα χρώμα ή παράδειγμα άλλη τεχνική που έχουμε για να αλλάξουμε καρτούλα για την απομνημόνευση, μια ακροστιχίδα, ορίστε τα δικά μας εδώ κύριε Λευτέρη, στα αρχαία ελληνικά, πώς θα μάθει το παιδί στη Β' ή στην πρώτη ηλικία, ποια είναι τα έδη της γενικής κατηγορηματικής. Υπάρχει τρόπος. Υπάρχει τρόπος. Εκεί με ένα αρκτικό λεξο στην άκρη, μια κηδεία με ύψιλον, η οποία περιγράφει με αστείο τρόπο αυτές τις κατηγορίες της γραμματικής, της γενικής κατηγορηματικής. Ή τι άλλο, στη χημεία, νομίζω που επίσης είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ή στην ιστορία εδώ με τους ιδρυτές φιλικής εταιρείας. Αυτά τα κάνουν οι δάσκαλοι γιατί. Είναι ο τρόπος να πεις το παιδί πώς μπορεί να μάθει γρήγορα. Ε? Μην πάνε όμως την παιδευτούν και τα γράψουν ακριβώς έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Πολύ ωραία. Σε ένα διαγωνισμα. Ναι. Διαφορετικά πώς να θυμάται κανείς τα ονόματα που είναι και τόσο περίεργα από μόνο τους. Ή στη χημεία με ωραίες ιστοριούλες. Νομίζω έχουμε αυτή την κάρτα. Με τα χημικά στοιχεία. Σωστά. Όπως προπονείται. Έτσι είναι. Δεν το συζητώ. Εμείς το είχαμε μάθει απ' έξω. Πώς θα γίνει να μάθεις. Και 5 και 6 και 7 και αυτό με τον άνθρακα. Πώς θα μάθεις ονοματολογία εκεί με τον άνθρακα, αν δεν σου πούνε αυτό το τραγουδάκι. Νομίζω ότι. Είναι πολύ δύσκολα. Έτσι δεν είναι. Αν το μάθεις έτσι τουλάχιστον το θυμάσαι. Αυτά προφανώς βοηθούν οι δάσκαλοι. Πολλοί μαθητές έχουν βρει τους τρόπους και τα τρίξ, το χαρτί, το μολύβι με το χρώμα, με τις μειώσεις, τα σχήματα να μπορούν να απομνημονεύουν γρηγορότερα. Και φυσικά να χρησιμοποιούν, όπως είπαμε και την άλλη φορά, όλες τις αισθήσεις, αν είναι δυνατόν. Αυτό που βλέπουμε, το χρώμα, να ακούμε δυνατά, να διαβάζουμε, να ακούν τα αυτιά μας, να κάνουμε όλα εκείνα τα θεατρικά που πολύ συχνά κάνει διάφορες παραστάσεις με τους διαλόγους που λέγαμε, που στείλουμε με τον εαυτό μας, τον καθρέφτη. Οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει τις αισθήσεις μας, δηλαδή το μυαλό μας, για να μπορέσουμε να μάθουμε. Λοιπόν, αυτά είχαμε. Ένα ωραίο πλάνο την επόμενη φορά που θα είναι το τελευταίο και που θα, για τους τρόπους μελέτης. Που θα έχει να κάνει με την αξία και τους μηχανισμούς των επαναλήψεων. Πολύ ωραία, πολύ με τα σημαντικό. Διαλύματα της μελέτης. Εκεί θα πούμε για το focus διάβασμα, το συγκεντρωμένο διάβασμα που λέγαμε, που δεν θέλει διάρκεια, θέλει πυκνό χρόνο με παύσεις που είναι απολύτως απαραίτητες και ότι άλλο έχουμε τέτοιου είδους τεχνικό για τη μελέτη. Απλώς δεν θα είμαστε τη Δευτέρα εδώ, δεν θα είμαστε την Τετάρτη την ίδια ώρα να πούμε αυτά τα πολύ ωραία πράγματα. Θα είναι πάλι πολύ ουσιαστικά ωραία. Αυτά που έχουμε και να χαιρόμαστε πούμε. Πάρα πολύ που αυτή η συγκεκριμένη ενότητα που υποστηρίζεται και από τον Όμιλο Φροντιστηρίο που Καμισάς έτσι, έχει εγκαλιαστεί πάρα πολύ από όλους εσάς έτσι, και τους γονείς και τα παιδιά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είναι κρίμα η αλήθεια είναι να έχεις τους ειδικούς εδώ να σου λένε ότι υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν τρόποι, παγιωμένοι τρόποι για να πετύχει το παιδί σου στις πανελλαδικές εξετάσεις και να μην τα ακούμε, να μην τα διαβάζουμε, να μην τα επεξεργαζόμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Το διάβασμα το έχουμε πει. Θέλει πρόγραμμα, οργάνωση και όλα πάνε καλά. Έτσι. Λέει εξαιρετικά. Ωραία. Είναι πρακτικό. Θα τα πούμε. Άνθρωπος, εγώ. Κράτα και λίγα, γιατί 8 Απριλίου έχουμε να τα πούμε στα παιδιά. Εγώ θα πω, γιατί έχουμε και δύο να πούμε πολλά και διαφορετικά. Θα είμαστε εκεί, ημέρες καριέρας των φροντιστηρίων που είχαμε εσάς. Να είστε καλά και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ.